Σε αυτό το βίντεο θα απαντήσουμε στην ερώτηση αν μπορούν τα υποβρύχια να πλέουν κάτω από παγωμένη επιφάνεια. Τα στρατιωτικά υποβρύχια λοιπόν αρκετέ φορέ περνάνε από αρκετέ περιοχέ με συχνό φαινόμενο να πλέουν κοντά σε περιοχέ με παγωμένη επιφάνεια. Ιδιαίτερα τα ρωσικά υποβρύχια του Βόρειου Στόλου επιχειρούν συνέχεια σε αυτέ τι συνθήκε. Οπότε, α δώσουμε από τώρα την απάντηση, φυσικά και μπορούν τα υποβρύχια να πλέουν κάτω από παγωμένη επιφάνεια. Όχι μόνο μπορούν. Αλλά τα υποβρύχια προτιμούν να πλέουν κάτω από παγωμένη επιφάνεια για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Όταν τα σκάφη πλέουν κάτω από πάγο είναι τελείω αόρατα σε αεροσκάφη, δορυφόρου και επιπρόσθετα δεν μπορούν να ανοιχνευθούν από ηχοσημαντήρε οι οποίοι τοποθετούνται στο νερό. Εννοείται όμω πω τέτοιε αποστολέ είναι και πιο επικίνδυνε, αφού τα υποβρύχια είναι απομονωμένα και υπάρχουν αρκετέ φορέ δυσκολίε στην επικοινωνία με τον υπόλοιπο στόλο ή την βάση. Όμω τι γίνεται αν τα υποβρύχια θέλουν να αναδυθούν σε μια παγωμένη επιφάνεια. Αυτή η διαδικασία δεν είναι και η ευκολότερη, αφού σύμφωνα με ειδικού, τα αμερικάνικα υποβρύχια χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία για να την εκτελέσουν. Γι' αυτό τα πυρηνικά υποβρύχια προσπαθούν να βρουν περιοχέ που δεν υπάρχει πάγο για να αναδυθούν. Αν δεν το καταφέρουν, τότε μπορούν να αναδυθούν σιγά σιγά σε πάγο μέγιστο πάχους 2,5 μέτρων. Το σπάσιμο πάγου επιτυχάνεται με τη δύναμη που ασκεί ο συμπιεσμένο αέρα μεταξύ του υποβρυχίου και τη παγωμένη επιφάνεια. Ωστόσο, πολλές φορέ οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν καταλήξει σε επιτυχίες και πανάκριβα στρατιωτικά υποβρύχια έχουν κυριολεκτικά κολλήσει τον πάγο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.